Η αγαπημένη μας πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα παρασκευάζεται με πολύ αγάπη, μεράκι και ξεχωριστά υλικά. Για όσους ξέρουν να την τιμούν και να την επιλέγουν. Πρώτα απ' όλα η αγάπη και το μεράκι για να τη φτιάξεις. Από εκεί πέρα τα υλικά τα οποία πρέπει να είναι αγνά, το βούτυρο που πρέπει να ευωδιάζει και τα μπαχαρικά, ειδικά το μαχλέπι που πρέπει να είναι οπωσδήποτε κάποιες καλής κατηγορίες. Υπάρχουν συνταγές στάνταρ, αλλά υπάρχουν και κάποιες αποκλίσεις από τις σταθερές αυτές συνταγές που έχουμε, οι οποίες μπορεί να βγουν μερικές φορές καλύτερες από αυτές που ξέρουμε. Και βρίσκοντας, ας πούμε, τη χρυσή τομή κάποιος, μπορεί να σταθεροποιήσει μια γεύση και να την εφαρμόσει. Στη βασιλόπιτα μην ψάχνετε το φλουρί. Ακόμη και οι άνθρωποι που τις κατασκευάζουν, στην τύχη το βάζουν μέσα και δεν γνωρίζουν σε ποιο σημείο βρίσκεται. Το φλουρί είναι, ας πούμε, κάτι το οποίο μπαίνει με κλειστά τα μάτια, μπορώ να πω. Και ειλικρινά, πιστέψτε μας, μας λένε πού μπορεί να είναι το φλουρί κάποιοι για να το δώσει τα παιδιά τους, τέλος πάντων. Αλλά και εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε, γιατί μπαίνει τυχαία. Εμείς χρησιμοποιούμε ένα φλουρί που έχει την επωνυμία μας επάνω, με τις ευχές καλή χρονιά. Κάθε χρόνο έχουμε το αντίστοιχο έτος. Σχεδόν 2 μήνες μετά την πρωτοχρονιά, το Γενάρη και μέχρι και τα μέσα Φλεβάρη συχνά, εκδηλώσεις συλλόγων και φορέων διοργανώνονται για τη γιορτή της κοπής της βασιλόπιτας. Εκεί γίνονται ειδικές παραγγελίες με βασιλόπιτες πολλών κιλών για να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Ξεκινάμε από τις 6 ώρα το πρωί την παραγωγή μέχρι τις 11-12 το βράδυ. Είναι 2 βάρδιες τα παιδιά που δουλεύουν στα εργαστήριά μας και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών μας. Μας έχει μάθει ο κόσμος, δόξα τω Θεώ, τώρα και σίγουρα η παραγωγή μας έχει μεγαλώσει πολύ. Είναι πολλές χιλιάδες. Η μεγαλύτερη βασιλόπιτα που σας ζήτησαν από κάποιο σύλλογο ή φορέα μέχρι τώρα που θυμάστε, πόσο ήταν? Κάναμε μέχρι 12 κιλά. Επειδή ήταν κάποιοι από ένα σύλλογο που θέλανε οπωσδήποτε μία βασιλόπιτα. Συνήθως γίνεται κάτι ανάλογο, δηλαδή κόβουμε μία βασιλόπιτα σχετικά μεγάλη, 3-4 κιλά. Και από εκεί και πέρα ή βασιλοπιτάκια μικρά ατομικά που μοιράζουν ή άλλες 2-3 βασιλόπιτες ανάλογα με τα άτομα τα οποία έχουν διανύμων. Βασιλόπιτα με επικάλυψη και γέμιση σοκολάτας. Τέλεια. Για την οικογένεια. Για την οικογένεια, ναι. Καλή χρονιά. Οι ευχές για το 2021 μεταφράζονται για τον καθένα όπως επιθυμεί και ανάλογα με το τι επιδιώκει. Αν σε κάθε περίπτωση το φλουρί στη βασιλόπιτα συνοδεύεται και από ένα δώρο αντίστοιχα, τότε είναι καλύτερα για όλους. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, υγεία προπαντός, να φύγει το 20 που νομίζω ότι όλοι θέλουν να φύγει, να έρθει το 21 να μας δώσει ελπίδα, υγεία, χαρά και να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Σε περίπτωση πάντως που οι γνώσεις αλλά και ο χώρος στην κουζίνα σας δεν σας επιτρέπουν να παρασκευάσετε τη δική σας βασιλόπιτα, μπορείτε πάντα να επισκεφτείτε τα αγαπημένα σας ζαχαροπλαστεία και να προμηθευτείτε μία.